Όταν στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 ο 16χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος σκοτώθηκε από σφαίρα αστυνομικού στα Εξάρχεια, ένα βίντεο τραβηγμένο από κινητό τηλέφωνο που έδειχνε τη στιγμή του πυροβολισμού έκανε την εμφάνισή του στα blogs. Λίγες ώρες αργότερα η φωτογραφία του Αλέξανδρου ήταν σε εκατομμύρια οθόνες σε όλο τον κόσμο. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραφαν το τι έγινε σε ιστοσελίδες και η κατακραυγή που ξεπερνούσε τα όρια της Ελλάδας έφερε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ακολούθησαν πολύ αργότερα. Ανεβαίνει το ίντερνετ, βλέπουμε περισσότερο κόσμο να έχει σπίτι του υπολογιστή ίντερνετ, να θέλει να γράφει, να θέλει να μαθαίνει. Αν σκεφτούμε ότι με το περιστατικό της δολοφονίας του Αλέξη έγινε 9 και 10 το Σάββατο, υπήρχαν blogs που είχαν προλάβει και τηλεόραση και εφημερίδες εννοείται και μεγάλα ελληνικά πόρταλς. Δηλαδή ήταν κάποιος στην περιοχή, πήρε ένα τηλέφωνο, τον έβασαν κάπου, υπήρξε συνέχεια. Και τα blogs είναι που κράτησαν και την ενημέρωση για κάποια πράγματα που δεν βγήκαν καν προς τα έξω, είτε και εικόν. Ναι, ναι, τα συλλαλητήρια. Ο Νίκος Μπαρδάκης είναι φοιτητής και είναι από αυτούς που έχοντας τη διάθεσή τους ένα blog μεγάλης επισκεψιμότητας παρεμβαίνει πια στην ελληνική κοινωνική καθημερινότητα. Παιδιά όπως ο Νίκος αλλάζουν τη ροή και τον τρόπο μετάδοσης της πληροφορίας. Το βασικό όμως είναι πως καμιά πληροφορία δεν θεωρείται μη μεταδόσιμη για λόγους συμφέροντος, για παράδειγμα.